ξυπνάς το πρωί και βλέπεις αυτόν τον καιρό. Πρώτη σκέψη. Πού να πας τώρα στο γυμναστήριο με το μηχανάκι να γίνεις μουσχεμά με τέτοιο καιρό. Άστο, σήμερα δεν κάνω τίποτα. Δεύτερη σκέψη. Δεν θα με σταματήσει από την προπόνηση λίγη βροχή. Τέτοιες μέρες, όταν ο καιρός είναι δύσκολος, όταν έχει πολύ κρύο, όταν έχει πολύ βροχή, πρέπει να πεισμώνουμε περισσότερο. Δεν θα το παίζουμε σκληρή μόνο, πρέπει να γίνουμε και σκληροί, πρέπει να είμαστε και σκληροί. Όχι λόγια μόνο να λέμε ναι, πρέπει να σκληραγωγηθούμε και πρέπει να κάνουμε και χίλια δυο. Οπότε, ξεπερνάμε το στάδιο της δυσκολίας και αυτή η δυσκολία είναι που θα μας φτάσει και σε ανώτερο προπονητικό επίπεδο. Γιατί ρε Μαρία, τι σχέση έχει αυτό τώρα με την προπόνησή μας? Γιατί ψυχολογικά, ψυχικά, όταν κάνουμε αυτό που αγαπάμε, και αυτό είναι η προπόνηση, παρόλο που οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, γεμίζουμε ψυχικά πολύ περισσότερο. Φεύγοντας από την προπόνηση, είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Εστιάζουμε λοιπόν στη δεύτερη σκέψη. Τέτοιες δύσκολες μέρες πεισμώνουμε.